αυτές τις τρεις πρώτες ημέρες, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ομιλούσα στις ακολουθίες των νηθείων. Ιδιαίτερα τονίζοντας κάτι το οποίο ακούγοντας από τους ψάλτες μας, με συγκίνησε και με παρακίνησε να σας πω δύο λόγια. Να πω εμπρότης ότι η ακολουθία την οποία παρακολουθούμε είναι ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Κανονικά θα έπρεπε να ψάλλεται αύριο το πρωί. Και λέγεται ακολουθία του νυμφίου, διότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Αυτός ο οποίος έχησε και το αίμα του, σταυρώθηκε ο ακάθινος Στέφανος, τον προσκυνούμε απόψε ως νυμφίο, ο οποίος πορεύεται προς το πάθος, για να σώσει την αμαρτωλή Εκκλησία. Τόσο πολύ αγάπησε την Εκκλησία ο Χριστός ως νυμφίος, ώστε πορεύθηκε προς το πάθος και προς τον Σταυρό. Και όπως ακούσαμε και στο Συναξάρι, η Εκκλησία μας αύριο Μεγάλη Δευτέρα μας υπενθυμίζει δύο πράγματα. Μας υπενθυμίζει τον Πάγκαλο Ιωσήφ και την υπό του Κυρίου Ξηρανθήσα Σικίν. Δεν θα κάνω ανάλυση μεγάλη για να μην σας κουράσω, αλλά γιατί η Εκκλησία μας θυμάται τον Πάγκαλο Ιωσήφ και την Ξηρανθήσα Σικί, μας το εξηγεί εν εκτάσει το Συναξάρι. Όσοι έχετε σχετικά βιβλία, μπορείτε εκεί να διαβάσετε λεπτομέρειες. Να πω εγώ μόνο ότι θυμάται τον Πάγκαλο Ιωσήφ. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ, όπως ενθυμούμαστε, όσοι παλαιότερα μαθαίναμε την Ιερά Ιστορία και την Παλαιά Διαθήκη στα σχολεία, τώρα δυστυχώς έχουν ατονίσει όλα αυτά. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ ήταν ένας από τα 12 παιδιά του Πατριάρχου Ιακώβ, τον οποίον από φθόνο και από ζήλια τα υπόλοιπα αδέλφια του, καταρχήν τον έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι, μέσα σε ένα λάκκο και στη συνέχεια τον επώλυσαν στους Αιγυπτίους και κατέληξε στην αυλή του Φαραώ και στον αρχιευνούχο, τον αρχιμάγειρο Πετεφρή. Επειδή λοιπόν τον έβαλαν μέσα στο λάκκο, μέσα στο πηγάδι, τον έβγαλαν γιατί πέρασαν έμποροι από εκεί και τον πούλησαν με αργύρια, γι' αυτό θεωρείται τύπος του Χριστού, σύμβολο του Χριστού, ο οποίος και αυτός προδόθηκε από τον Ιούδα, από τους συμμαθητάς του, μπήκε μέσα σε λάκκο, μέσα στον τάφο και πωλήθηκε και αυτός αντί 30 αργυρίων από τον προδότη Ιούδα και θεωρείται ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο Πάγκαλος σημαίνει Πάγκαλον, πολύ καλό σημαίνει Πάγκαλος και θεωρείται ως τύπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για δε την ξηρανθή σας εκεί, μας λέει το Συναξάρι ότι ο Χριστός με το έργο του αυτού να καταραστεί την σικιά και να ξηραθεί έδειξε ότι καταράται την συναγωγή των Εβραίων. Η συναγωγή των Εβραίων, οι Εβραίοι γενικώς δεν έχουν καρπούς, όπως η σικιά δεν είχε καρπούς και την βρήκε να μην έχει καρπούς, γι' αυτό την καταράστηκε και ξηράνθη η σικί. Γι' αυτό και το Συναξάρι λέει σε ένα θαυμάσιο στίχο «Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άνυρο πνευματικών οικάζων». Ο Χριστός βλέποντας την συναγωγή που είναι η σική άνυρων καρπών πνευματικών, να μην έχει καρπούς πνευματικούς, αρά ξηραίνει, την ξηραίνει, την καταράστηκε, εις φύγομαι το πάθος. Και εμείς ας φύγουμε αυτό το πάθος, αυτό που έπαθε η σικιά, η συναγωγή των Εβραίων, παράγοντας εμείς πνευματικούς καρπούς για να είμαστε τυράννοι και εμάς ο Χριστός. Αυτό το οποίο προηγουμένως με συνεκρόνησε, και για να μην σας το λέω στο τέλος των διευχών, ήταν κάτι που συνειδητοποίησα ακούγοντας το δοξαστικό των Ένων, όπου εκεί ο Χριστός ερχόμενος προς τους πάθος, στηρίζοντας τους μαθητάς, τους έλεγε, έτσι λέει, «Κύριε ερχόμενος προς το πάθος, τους ιδίως στηρίζων μαθητάς έλεγες, κατηδίαν παραλαβών αυτούς». Τους πήρε τους μαθητάς ιδιαίτερα και τους είπε, τι τους είπε, «Πώς των ρημάτων μου αμνημονείτε, ον πάλε ύπον ημίν», πώς ξεχνάτε αυτά που σας είπα παλαιότερα, 3 χρόνια σας διδάσκω, πώς τα ξεχάσατε αυτά, τι σας είπα, ότι προφήτην πάντα ούχ έγραπτε ημί εν Ιερουσαλήμ αποκτανθήνε. Ότι όλοι οι προφήτες φωνεύονται στα Ιεροσόλυμα και εγώ θα με φωνεύσουν στα Ιεροσόλυμα.
Να λοιπόν έφτασε ο καιρός, νυν ουν καιρός εφέστηκεν ον ύπον ημίν. Να λοιπόν έφτασε ο καιρός τον οποίον σας είπα και να έχω και εγώ την μοίρα που είχαν παλαιοί προφήτες. Ιδού γαρ παραδίδομαι, αμαρτωλών χερσίν εμπεχθήνε. Και αυτές τις ημέρες θα παραδοθώ στα χέρια αμαρτωλών για να με εμπέξουν, να με κοροϊδέψουν. Ή και σταυρώ με προσπήξαντες, οι οποίοι αφού με καρφώσουν επάνω στο σταυρό, ταφή παραδόντες θα με παραδώσουν στον τάφο, ευδελιγμένων λογιούνται ως νεκρών. Και θα με δυσφημίσουν και θα με συκοφαντήσουν ότι είμαι ευδελιγμένος, είμαι συχαμένος, ένας σταυρωμένος, προσκυνάται ένα σταυρωμένον ως Θεόν. Αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία όλων των Εβραίων. Καλά, οι χριστιανοί έχετε ένα σταυρωμένο, προσκυνάται ένα σταυρωμένο, δεν είχε τη δύναμη αυτός ο σταυρωμένος να αντισταθεί και τον θεωρείται αυτόν ως Θεόν. Και ιδιαίτερα όπως τονίστηκε πολύ καλά και από το μέλος των Ιεροψαλτών, ο Αλέξανδρος το ετώνησε πάρα πολλά με τη μουσική. Η μουσική, η βυζαντινή μουσική είναι εμπνευσμένη από θεόπνευστους μουσικούς και μελωδούς και ανάλογα τονίζεται. Όμως θαρσείτε, μην βλέπετε αυτά. Θα με παραδώσουν στην ταφή και θα με θεωρήσουν συγκοφαντημένο, παραπαταμένο. Όμως θαρσείτε. Και εμείς αγαπητοί μου να έχουμε θάρρος. Ακολουθούμε την πορεία στη ζωή μας, της κακοπάθειας, την οποία ακολούθησε ο Κύριός μας. Και πορευόμενοι και εμείς προς το πάθος, πρέπει να συμπορευθούμε με τον παθόντα και σταυρωθέντα και ταφέντα Κύριό μας. Όμως θαρσείτε, τι ωραίο, όμως θαρσείτε, έχετε θάρρος, τριήμερος γάρε γύρω με. Γιατί σε τρεις ημέρες θα αναστηθώ εις αγαλίας των πιστών και ζωήν την αιώνιον. Θα αναστηθώ ώστε να χαρούν οι πιστοί και να οδηγηθούν στην αιώνιο ζωή. Σχεδόν κάθε χρόνο τονίζω τις ημέρες αυτές ότι επάνω στο Σταυρό δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Όλες οι δυνάμεις του κακού, οι παγκόσμιες δυνάμεις του κακού, όπως και σήμερα η παγκοσμιοποίηση, η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, συσσωρεύτηκαν τότε όλες οι αρχιερείς, οι επίσκοποι, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι θεολόγοι, η πολιτεία, η ρωμαϊκή. Συσπυρώθηκαν όλοι εναντίον του μόνου αγαθού, του μόνου καλού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και νόμισαν πως θα ήσαν νικητέ. Έτσι θεωρούν και σήμερα, ότι μας έχουν απομονωμένους, ότι εμείς είμαστε οι ηττημένοι. Όμως, χαρσείτε, όσοι ακολουθούμε την πορεία στο πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εμείς μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό θα είμαστε οι νικητέ. Αμήν.